στο τμήμα φορολογία θα βγάλει στου δρόμου φοροελεγχθέ με στόχο τη μείωση τη φοροδιαφυγή. Στην ειδική ομάδα που θα αρχίσει η εφόδος, η Κωνσταντίνα Νιοφίτου είναι μαζί μου. Λοιπόν, μετά την φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων που εντόπισε ο Γενικό Ελεγκτή, αλλά και τι καθυστερημένε οφειλέ που ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια, το Τμήμα Φορολογία σχεδίασε ένα στρατηγικό πλάνο για τα έτη 2019-2022 με στόχο την πάταξη τη φοροδιαφυγή. Να πούμε ότι μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, ο Γενικό Ελεγκτή εντόπισε μεγάλα κρούσματα φοροδιαφυγή σε κομμωτήρια, γυμναστήρια, σπα και ποδοσφαιρικά σωματεία. Γι' αυτό και θα συσταθούν Εξειδικευμένε ομάδε φοροελεγκτών σε όλε τι επαρχίε τη Κύπρου, οι οποίε θα προβαίνουν ταυτόχρονα σε φορολογικού ελέγχου. Οι έλεγχοι δηλαδή θα γίνονται στοχευμένα και κάθε φορά θα στοχεύουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Ναι. Για παράδειγμα, εάν θέλουν να ελέγξουν του λογιστέ, την ίδια ώρα ταυτόχρονα σε όλε τι επαρχίε θα ελέγχονται οι λογιστέ και μετά σειρά θα παίρνει ένα άλλο επάγγελμα θα του εξετάζουν για φόρο εισοδήματο και ΦΠΑ, ενώ την ίδια ώρα θα προωθηθεί και εγκατάσταση νέου μηχανογραφικού συστήματο. Ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα.